Γιώργο Τσιτσικλή. Βλέπουμε και εικόνα, κύριε Τσιτσικλή. Είστε στον Απόλλωνα Ρόδου και βλέπουμε τη μάχη με τις φλόγες λίγο πριν πέσει το βράδυ. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εθελοντές ως επιτοπλίστων μαζί με έναν πυροσβέστη. Να το αναφέρω αυτό, με έναν μόνο πυροσβέστη, έναν φορτωτή και μία υδροφόρα. Σβήνουμε μέτωπα. Ακριβώς απέναντι εκεί που σας δείχνω αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλο ένα μέτωπο. Υπάρχουν γύρω στους 30 εθελοντές οι οποίοι πολεμάνε με τις φλόγες κυριολεκτικά. Περνάνε από πάνω μας αεροπλάνα δίχως να πετάει τίποτα, καθόλου νερό. Γίνεται έκκληση για βοήθεια. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απελπιστική. Παλεύουμε 5 μέρες, 5 νύχτες πάμε τώρα. Ο κόσμος φεύγει από τα χωριά, αφήνουν σπίτια. Προσπαθούμε και εμείς να μην μπει σε κατοικημένες περιοχές και σε χωριά τα οποία δεν έχουν αποκλειστεί για την ώρα. Τι να σας πω, η κατάσταση είναι τραγική. Πυροσβέστες, δασαρχεία δεν υπάρχουν καν. Όποιοι υπάρχουν ζητάνε συμβουλές από γέροντες εδώ πέρα στο χωριό. Η κατάσταση είναι τραγική. Θα σας δείξω τώρα μια αναζωπήρωση που έγινε μόλις εκεί στο βάθος. Ναι, ναι. Χάος. Η κατάσταση είναι χάος. Έκκληση για βοήθεια. Παρακαλώ. Είμαστε 2 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή έξω από το χωριό. Έχουν καεί περιουσίες, ζώα ζωντανά. Ήμουνα πριν από λίγο σε ένα αγροτικό μαζί με έναν κύριο ο οποίος έχασε γύρω στα 60 στρέμματα. 150 ζώα καήκανε ζωντανά. Η κατάσταση δεν υπάρχει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Περιγράφεται μια δραματική κατάσταση. Είστε κοντά στο μέτωπο του Απόλλωνα. Μιλήσατε για ελάχιστους πυροσβέστες, για έναν αν δεν κάνω λάθος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένας σε απόσταση 5 μέτρα δίπλα μου. 5 μέτρα. Σας έχουν... Δεν υπάρχει. Είναι εθελοντές και εθελοντικές ομάδες. Έχουν έρθει από όλο το νησί. Πραγματικά μπράβο σε όλους τους εθελοντές. Είναι πάρα πολύ. Αλλά η πολιτεία, δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή μόνο ανύπαρκτη μπορώ να την πω, τίποτα άλλο. Σας έχουν δώσει από την πλευρά των αρχών κάποιες οδηγίες τι να κάνετε από εδώ και πέρα? Θα σας πω κάτι το οποίο είναι λίγο τραγικό. Εμείς δίνουμε οδηγίες στην πυροσβεστική και στις άλλες φορές πραγματικά που γνωρίζουν εδώ πέρα τα εδάφη. Έχουν έρθει πυροσβέστες από τη Σάμο, από όσο έμαθα, και ζητούσαν χτες το βράδυ προς τα πού να πάνε, τι να κάνουνε. Δεν ξέρανε, δεν υπάρχει κανένας απολύτως συντονισμός. Από ό,τι μαθαίνω, τα τουριστικά μέρη αυτή τη στιγμή έχουν κενώσει ξενοδοχεία, κόσμος περιφέρεται στον δρόμο, είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Πραγματικά.